Στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, τοπική αυτοδιοίκηση και εκλογές. Σας τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις? Για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει γίνει καμιά τέτοια. Άλλωστε δεν αντιστοιχούνται οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση ευθέως με τις πολιτικές εκλογές, τις κεντρικές. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη όμως ότι κρατάει ο ψηφοφόρος απόσταση από αυτά που περίμενε, από αυτά που βρήκε την ώρα που πάει να ψηφίσει και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και λογικά θα είναι πολύ κοντά, πώς το λένε, μπορεί και να συμπέσουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές με τις γενικές. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, το λέω, με βάση να συμπέσουν με δεδομένο, και να διευκρινίσω κάτι για να μην γίνει τρεπλές εκλογές, δηλαδή. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία και εμείς θέλοντας να αποσυσχετήσουμε τις εκλογές της αυτοδιοίκησης από τις ευρωεκλογές, τις μεταθέτουμε για λίγους μήνες μετά, άρα είναι πολύ πιθανό η εξάντληση της τετραετίας της κυβέρνησης να συμπέσει το φθινόπωρο του 19 με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε. Αν και είναι το αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων αυτό, οι εκλογές. Ο ανασχηματισμός και οι εκλογές είναι τα αγαπημένα θέματα. Ξεκινάνε από την επόμενη των εκλογών. Ο συνασπισμός σε εθνικό επίπεδο είναι ζητούμενο την επομένη των εθνικών εκλογών. Ο συνασπισμός σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Προσέξτε να δείτε. Με βάση την πραγματικότητα της απλής αναλογικής, νομίζω ότι θα έχουμε μια απελευθέρωση δυνάμεων. Εκεί πια θα δεις και ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να παίρνουν το κομματικό χρήσμα, αλλά επειδή έχουν το μεράκι για τον τόπο τους, να κατεβαίνουν και να λένε: παιδιά, εμείς σας πάρουμε έστω και μία έδρα. Ποιο είναι αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε, είναι πώς θα κοιτάξουμε το θέμα της διευθέτησης του ρέματος. Αυτό για μας είναι. Και έχουμε ένα συνδυασμό μόνο γι' αυτό. Δεν είναι κακό λοιπόν αυτό. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Το να μπορείς να δίνεις τις δυνατότητες σε διάφορες ευαισθησίες, ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κοινά, που έχουν φαντασία και μεράκι, να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί δηλαδή τις αυτοδιοικητικές διεργασίες χωρίς τους πολίτες. Εμείς ως χώρος βέβαια, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι είναι το ερώτημά σας, θέλουμε να βρεθούμε μέσα από πλατιά δημοτικά σχήματα, ώστε να τον σε περισσότερους δήμους τις πλειοψηφίες, τις αυτοδιοικητικές πλειοψηφίες που θα διοικήσουν τους δήμους. Αυτό βέβαια προφανώς προϋποθέτει όλα αυτά που λέγαμε πριν, να υπάρχουν συγκλήσεις προγραμματικές στη βάση των τοπικών προγραμμάτων. Δεν κατεβαίνουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές κόμματα, δημοτικές παρατάξεις κατεβαίνουν. Και αυτό νομίζω το έχουμε κατακτήσει πια συν την πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και αυτή η διαδικασία των χρησμάτων όπως υπήρχε τουλάχιστον στην πλειοψηφία των Δήμων, αν εξαιρέσουμε τους μεγάλους Δήμους που έχουν τα χαρακτηριστικά της κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και από τους συναδέλφους μου. Θα ξεκινήσουμε από τον Νίκο. Είναι ο ελεύθερος γύρος, μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Είχαμε, κύριε Υπουργέ, σήμερα την ψηφοφορία στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την. Ήταν η πρώτη ψηφοφορία για το ποιος θα καταλάβει τη θέση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση επένδυσε στον κύριο Μουζάλα, στον υπουργό της, αλλά δεν βρέθηκε, δεν πλασαρίστηκε στους πρώτους τρεις από τους 7, βρέθηκε τέταρτος με 20 ψήφους στους 47. Αυτό το μαθαίνω από εσάς, δεν το ήξερα. Ναι, έγινε το απόγευμα. Και υπάρχει το εξής ζήτημα. Ορισμένοι έβλεπαν, θα έλεγα αναλυτές, αυτήν την διέξοδο ως μια, θα έλεγα έτσι, συμβιβαστική λύση, ώστε ο κύριος Μουζάλας να φύγει από το Υπουργείο του, να ησυχάσει και η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το προσφυγικό. Τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό το ζήτημα? Το ερώτημα ποιο είναι, τι θα κάνει ο κύριος Μουζάλας? Τι γίνεται, όχι. Ναι, αλλά και τι γίνεται και με το προσφυγικό. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα, αλλά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ναι, το προσφυγικό. Και είναι ένα θέμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να διακινδυνεύσει και κάποιες προβλέψεις, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει την μία ή την άλλη τροπή. Είναι ένα θέμα που μας υπερβαίνει. Εμείς υφιστάμεθα τις συνέπειες ενός προβλήματος που δεν είναι μόνο δικό μας. Βλέπετε ακόμα και ότι τώρα αυτή η κατάσταση που έχει υπάρξει με την Σέγγεν και με την ταλαιπωρία Γερμανία, που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες στα γερμανικά αεροδρόμια, σχετίζεται έτσι μια πλευρά του προσφυγικού ζητήματος είναι ως ένα βαθμό. Παρόλο που ότι άκουσα σήμερα ότι τελικά θα υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση που δεν θα μας κατατάσει στους πολίτες
εκτός Σέγγεν. Αυτό άκουσα ερχόμενος εδώ. Ναι, υπήρξε μια τριμερή σήμερα. Υπήρξε τριμερή και υπήρξε αποτέλεσμα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ δύσκολο λοιπόν ζήτημα. Εμείς κινούμαστε στη βάση της υλοποίησης και της εφαρμογής της προηγούμενης συμφωνίας που είχε υπάρξει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Παρόλο ότι μπορεί να επισημάνει κανείς διάφορες πλευρές που δεν του αρέσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το κρίνουμε με βάση τις δικές μας ιδιαίτερες. Ο κύριος Μουζάρας πρέπει να παραμείνει στη θέση του, είστε ικανοποιημένοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της κυβέρνησης. Να, τώρα είναι η ερώτηση αυτή προς ένα υπουργό για έναν άλλο υπουργό. Ακόμη και να θεωρούσε ότι είναι καταπληκτικός ή ότι δεν κάνει, γιατί δεν θα σας το έλεγα τώρα, για όνομα του Θεού. Ωραία. Το αποδέχομαι. Ηλέκτρα. Στέκομαι λοιπόν στο προσφυγικό. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι ότι ήταν μεγάλη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ζήτημα με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου κυρίως. Και υπάρχει σε εκκρεμότητα μία απάντηση για το ΦΠΑ στα νησιά. Τι ακριβώς θα γίνει από αυτού? Ως γνωστόν, από πρώτης πρώτου πρέπει να πάμε σε αύξηση και να τερματίσει αυτή η αναστολή. Γνωρίζω ότι υπάρχουν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο και ιδιαίτερα το οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο και αναζητούνται τρόποι ενδεχομένως να πάμε σε μια παράταση. Όπως είναι και να ισχύσει το καθεστώς που ισχύει και τώρα. Εξάμεινοι θα είναι Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω όμως ότι με την ψήφιση του προϋπολογισμού θα αποσαφινιστεί αυτό. Δηλαδή μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού. Και μου επιτρέπεις ή όχι? Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Εντάξει, ήταν για τα οικονομικά, αλλά την αφήνω τότε. Λάμπρο. Εάν παρά την επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ για επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως είπατε, τα οποία κανείς δεν πιστεύει θα βγει για τα επόμενα 5 χρόνια, η απάντηση από τους δανειστές, με δεδομένο και την κατάσταση στη Γερμανία, τη ρευστότητα που υπάρχει εκεί και την πιθανή κυβερνητική συνεργασία που δεν προεδιάζει για καλά πράγματα, πουν όχι. Πλεονάσματα 3% για τα επόμενα 5 χρόνια. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είναι το θέσω και ευρύτερα, όποια ελληνική κυβέρνηση και να είναι εκεί, τι πρέπει να πράξει? Τι επιλογές υπάρχουν? Καταλαβαίνετε, 5 χρόνια δεν θα είναι η Ελλάδα, δεν θα είναι μια διάβριση φτωχοποίηση, αλλά για τη μετατροπή της σε νεκροταφείο. Προσέξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι. Και το λέω και με βάση την εμπειρία αντίστοιχων ερωτημάτων όλα αυτά τα προηγούμενα διάστημα. Δηλαδή σε κάθε, πριν από κάθε διαπραγμάτευση, μα αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, τι θα κάνετε? Μα αν σας αρνηθούν εκείνο, τι θα γίνει? Δεν μιλάμε για υπογεγραμμένη συμφωνία. Δεν είναι μισό λεπτό, ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα ήταν υπογεγραμμένα. Ήταν και υπογεγραμμένα, όπως είπαμε, 4,2 και 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και μάλιστα σε ένα βάθος χρόνου πολύ πιο μεγάλο. Άρα το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την καλή πορεία της οικονομίας το 18. Εάν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος που υπάρχει για ανάπτυξη, για αύξηση των επενδύσεων, θεωρώ ότι αφαιρούμε όπλα από την κεφαλή από τη φαρέτρα μας για να το πετύχουμε. Όλες οι προσπάθειες λοιπόν προς τα εκεί πρέπει να κατατείνουν. Και θεωρώ ότι είναι κατανοητό ευρύτερα ότι δεν μπορεί να κινηθεί μια οικονομία στη βάση μιας πενταετούς δέσμευσης για το πρωτογενές πλεονάσμα του 3,5%. Αυτό θα το καταλάβουν και από την άλλη πλευρά. Αλλά διαφορετικά σε αντιμετωπίζουν όταν έχεις πραγματικά πετύχει πράγματα και διαφορετικά όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, από όψεως πραγματικών αντικειμενικών συνθήκων, είμαστε σε καλύτερη θέση για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για αυτή την κουβέντα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, Ηλέκτρα Βυσκαδουράκη, Λάμπρο Καλαρίτη και Νίκο Σβέρκο. Κυρίως όμως, να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.